Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ακόμα μία φορά κοντά σας και κοντά μας έχουμε τον κύριο Συκουτρή, ο οποίος είναι γυναικολόγος και θα μιλήσουμε για εξωσωματική και μεταφορά οαρίων. Δόση οαρίων από μία κυρία σε μία άλλη όταν χρειάζεται. Γεια σας γιατρέ μου, ευχαριστώ που είστε εδώ. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σας ρωτήσω τι εννοούμε, ξεκινώντας πάνω απ' όλα, όταν λέμε ότι μία κυρία θα δώσει οάρια σε μία άλλη. Αυτό που εννοούμε είναι ακριβώς αυτό που λέει η έκφρασή σας. Είναι μία δωρεά γενετικού υλικού, οαρίων σε συγκεκριμένη περίπτωση, από μία γυναίκα σε μία άλλη. Γιατί τώρα τα ζευγάρια να καταφύγουν σε κάτι τέτοιο? Ποιοι είναι οι λόγοι που θα τους οδηγούσαν σε αυτό? Τα ζευγάρια που καταφεύγουν στις τεχνικές της δωρεάς οαρίων είναι ζευγάρια που έχουν αποτυχημένες προσπάθειες να επιτύχουν το στόχο τους, δηλαδή ένα παιδί, χρησιμοποιώντας το δικό τους γενετικό υλικό. Ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά, όπως νεοπλασίες, και πρέπει να καταφύγουν σε τεχνικές ακτινοβολιών ή χημειοθεραπείας, έτσι ώστε δεν μπορούν σε μερικές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουν το δικό τους γενετικό υλικό. Υπάρχουν διάφορες παθολογίες οι οποίες συσχετίζονται με απλασία των γενετικών οργάνων, ιδιαίτερα των οθικών, αλλά δεν υπάρχουν οάρια, ή άλλες παθολογίες οι οποίες ουσιαστικά μας το επιβάλλουν γιατί υπάρχει έλλειψη γενετικού υλικού, έλλειψη οαρίων. Ας πούμε, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργούνται αντισώματα που καταστρέφουν τα οάρια, καταστρέφουν τις οθήκες σε μια κυρία, σπάνιες περιπτώσεις. Σε αυτές ένα αυτοάνωσο θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι μια κατάσταση που θα μπορούσε να γίνει, γιατί πάρα πολλοί κόσμος τώρα τελευταία υποφέρει από αυτοάνωσες καταστάσεις που είναι πολύ δύσκολες. Και παίρνει κορτιζόνες και παίρνει φάρμακα και όλα αυτά. Είναι μια κατάσταση που μπορεί κάποιος να καταφύγει σε αυτό? Δεν θα μπορούσα να πω ότι συσχετίζεται άμεσα, αλλά σίγουρα μια γυναίκα η οποία έχει αυτοάνωσο νόσημα έχει αυξημένες πιθανότητες σίγουρα να αναπτύξει αντισώματα που θα καταστρέψουν και τις οθήκες. Το βλέπουμε πολύ σπάνια βέβαια αυτό, αλλά σίγουρα οι γυναίκες που έχουν την τάση να βγάζουν αυτοάνοσα νοσήματα έχουν και μια τάση να φτιάχνουν αντισώματα τα οποία καταστρέφουν και άλλους ιστούς, όπως είναι ο οθηκικός ιστός. Πώς μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί μια δωρεά οαρίων? Ποιες είναι οι τεχνικές? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι πολύ λεπτεπίλεπτο και πάρα πολύ, πρέπει να είναι πολύ ακριβές. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μια καλή ενημέρωση στο ζευγάρι. Όταν πια φτάσουμε στη διάγνωση και στην πρόταση της θεραπείας της συγκεκριμένης, θα πρέπει να τους εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι ένας κύκλος κανονικός εξωσωματικής γονιμοποίησης, στον οποίο όμως θα συμμετέχουν δύο γυναίκες και όχι μία, και ο σύντροφος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάνουμε μία επιλογή όσο το δυνατόν πιο κοντά στα χαρακτηριστικά της λήπτριας. Εδώ εννοούμε και μπαίνει ο όρος βιοσυμβατότητα, όπως σε όλες, ας πούμε, τις καταστάσεις που παίρνουμε κάποιο άλλο ιστό για να τον ενσωματώσουμε στο σώμα μας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο παράγοντας που, αν μας ζητηθεί, προσπαθούμε να ταιριάζει, είναι η ομάδα αίματος. Αυτό σε περίπτωση που ζητηθεί. Δεν είναι απαραίτητο όμως. Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό που εμείς κοιτάμε είναι ουσιαστικά να ταιριάζουν μορφολογικά τα χαρακτηριστικά της λήπτριας με τα χαρακτηριστικά της δότριας. Δηλαδή χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, ύψος, χρώμα δέρματος κτλ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας κάνουν, λόγω DNA, να ταιριάζουν τα οάρια. Είναι κάτι που κάποιος, όταν έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά, μπορεί να διαλέξει και ο ίδιος και να πει ότι εγώ έχω αυτόν στην οικογένειά μου και θα ήθελα να πάρω από εκεί. Γίνεται αυτό? Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία σχέση με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα φαινοτυπικά δηλαδή χαρακτηριστικά, και την ιστοσυμβατότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το διαχωρίσουμε, γιατί πάρα πολλοί μπορεί αυτό να το σκεφτούν. Οπότε το ξεχωρίζουμε, γιατί ο γιατρός μας είναι ο πιο κατάλληλος για να το κάνει, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Είναι κοινωνικοί λόγοι που ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουμε αυτό που στα αγγλικά λέγεται matching, δηλαδή το να ταιριάξουμε τα χαρακτηριστικά της δότριας με τα χαρακτηριστικά της λήπτριας, έτσι ώστε τα παιδιά που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία να μοιάζουν τουλάχιστον στα χρώματα, τα βασικά, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της γυναίκας που θα τα κυοφορήσει, δηλαδή της λήπτριας. Πολύ ωραία. Άλλες τεχνικές υπάρχουν, κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε? Να δώσουμε μια σημασία ως προς την αποθήκευση, ως προς την, στο χρόνο που θα γίνει η μεταφορά του γενετικού υλικού. Ναι. Τι πρέπει να προσέχουμε εκεί? Όλες τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούμε στην εξωματική γονιμοποίηση αυτή τη στιγμή θα τις χρησιμοποιήσουμε και στην περίπτωση της δωρεάς οαρίων. Τεχνικές αυτές έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της λήπτριας, που έχει να κάνει με διερεύνηση πιθανών προβλημάτων, ας πούμε μια ιστεροσκόπηση. Κάνουμε έλεγχο DNA. Έλεγχο DNA κάνουμε στη δότρια, όχι στη λήπτρια. Μάλιστα. Κάνουμε στο σύντροφο ή στο σύζυγο, κάνουμε καριότυπο. Ο έλεγχος έχει να κάνει από την πλευρά του συντρόφου, του συζύγου, με έλεγχο για μεταδοτικές ασθένειες, επατήτα Β, σε AIDS, σύφυλλη κτλ. Τα πιο κλασικά που κοιτάμε. Καριότυπο, δηλαδή να δούμε τα χρωμοσώματα και άλλες παθολογίες όπως είναι μεταλλάξεις που να κάνουμε την κυστική ίνωση κτλ. Ακριβώς τον ίδιο έλεγχο θα πρέπει να κάνουμε και στην δότρια. Πολύ ωραία. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατά την προσωπική μου γνώμη, και αυτό το κάνω εγώ στις περιπτώσεις που αναλαμβάνω εγώ προσωπικά, και μια ψυχιατρική εκτίμηση της δότριας. Και φυσικά είναι και η ψυχολογία μας που παίζει ρόλο σε ακριβώς, όλο αυτό. Και φυσικά εγώ ζητάω τις περισσότερες φορές και από τις λήπτριες να περάσουν μια τέτοιου είδους εξέταση πριν πάρουν την τελική τους απόφαση. Απ' την άλλη, αυτό που ο νόμος απαιτεί είναι εξετάσεις οπωσδήποτε όσον αφορά τη δότρια, τα λιμώδη, πατήτητα Β, σε AIDS, κυστική ίνωση επίσης. Κάνουμε ένα πλήρη έλεγχο μεταλλάξεων γιατί είναι αρκετά συχνή πια. Και πρέπει να τα κοιτάζουμε αυτά, γιατί να εξαλείψουμε τέτοιου είδους ασθένειες. Γράφουμε ενδοκολπικό και γυναικολογικός έλεγχος για να δούμε ότι όλα είναι καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης, η καλή λήψη ιστορικού. Νομίζω το ιστορικό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Το ιστορικό κομμάτι. Σε όλες τις ιατρικές καταστάσεις μπορεί και να είναι, δεν ξέρω, το 50%. Να ξεκινήσουμε. Το 80% θα έλεγα. Εντάξει, ευχαριστώ που συμφωνείτε. Ναι. Τώρα τελευταία ακούμε για ιατρικό τουρισμό. Είναι ένας όρος που λίγο πολύ μπορεί και να μας ξενήσει, αλλά μήπως όχι? Σίγουρα δεν θα πρέπει να μας ξενίζει πια στην Ελλάδα, γιατί είμαστε μια χώρα που είμαστε γνωστοί για την ανάπτυξη του τουρισμού. Έχουμε τα νησιά μας, έχουμε ένα σωρό μορφιές οι οποίες έρχονται από όλο τον κόσμο να τις δουν και να τις απολαύσουν συνάνθρωποι μας. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε μια πολύ καλή περίπτωση ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς, ειδικά στον τομέα της γυναικολογίας και της εξωματικής γονιμοποίησης είμαστε πολύ μπροστά. Έχουμε φοβερό ποσοστό επιτυχίας, δεν είναι? Έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Έχουμε πολλές μονάδες εξωματικής στην Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και έχουμε το δυναμικό να προχωρήσουμε και σε αυτό το τομέα. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να αναπτύξω αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένας πλανήτης εκεί έξω, ο οποίος θα μπορούσε να είναι να επισκεφτεί τη χώρα μας ταυτόχρονα και για τουριστικούς αλλά και για ιατρικούς λόγους. Εδώ συνδυάζει, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Νομίζω ότι για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης παίζει ρόλο και η ψυχολογία, παίζει ρόλο και ο ήλιος, παίζει ρόλο και το όμορφο περιβάλλον. Άρα αν συνδυάσεις τις ομορφιές που έχουμε με μια ιατρική θεραπεία, να το πω, κατάσταση να το πω, νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα και πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό. Θα μπορούσα να πω πως μια καλή θεραπεία γονιμότητας και μετά λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Ιδανικό συνδυασμός. Υπάρχει, κύριε Συκουτρή, νομικό πλαίσιο που κάνουμε αυτή την λήψη οαρίων ή τη δόση οαρίων? Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ καλό νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να και ειδικά οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει επιτροπή η οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή και είναι σε λειτουργία τις όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εξωματική γονιμοποίηση και τη δωρεά οαρίων. Υπάρχει νόμος, ο τελευταίος νόμος ήταν του 2004, Οκτώβριο 2004. Οι δότριες μπορούν να είναι Ελληνίδες ή Αλλοδαπές, οι οποίες όμως ζουν στην Ελλάδα, δεν έρχονται από άλλες χώρες για αυτό το λόγο, ζουν στην Ελλάδα και ουσιαστικά υπάρχει νομικό πλαίσιο που καλύπτει τις εξετάσεις που πρέπει να γίνονται πριν προχωρήσουμε, τα χαρτιά που πρέπει να συμπληρωθούν, τα οποία πρέπει να υπάρχουν και στις γλώσσες, αν είναι αλλοδαπές, τους όρους, να το πω, τις συνθήκες και τη μητρική τους γλώσσα, βέβαια, για να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουν ακριβώς τι υπογράφουν. Πρέπει να γίνουν η όλη διαδικασία lege artis σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, έτσι ώστε να προστατευτεί και η δότρια και η λήπτρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε, μπορεί να έχουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε, αλλά είναι πολύ λεπτός τομέας αυτός και πολύ ευαίσθητος που έχουμε τέτοιο νομικό πλαίσιο. Συμφωνείτε σε αυτό? Σίγουρα. Μα έπρεπε να γίνει, να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο και αυτό, σας είπα και πριν, ουσιαστικά καλύπτει και το ζευγάρι, καλύπτει και την δότρια. Η δωρεά οαρίων και σπέρματος στην Ελλάδα είναι ανώνυμη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί να μάθει ποτέ τη λήπτρια, το όνομα της λήπτριας η δότρια, ούτε η λήπτρια το όνομα της δότριας. Η μία για την άλλη, λοιπόν. Ναι. Στην Αμερική, ας πούμε, ισχύει, δεν ισχύει. Είναι επώνυμο. Είναι επώνυμο. Μπορεί να δει και φωτογραφία της δότριας η λήπτρια. Το θέμα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα είναι ανώνυμο και έτσι πρέπει κατά τη γνώμη μου να παραμείνει. Τα μόνα χαρακτηριστικά που μπορούμε να αναφέρουμε, στοιχεία μάλλον της δότριας στην λήπτρια, έχουν να κάνουν με την εθνικότητα, και το θρήσκευμα, χρώμα ματιών, το χρώμα μαλλιών και την εκπαίδευσή της, δηλαδή ποιο επίπεδο εκπαίδευσης έχει φτάσει. Αυτά μας επιτρέπει ο νόμος. Μάλιστα. Και αυτά σεβόμαστε και τα... Πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα να εστιάσουμε, το είπαμε και πριν, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και σε ένα σημείο ακόμα. Στην κατάψυξη οαρίων, αν έχω δίκιο, πριν από κάποιες καταστάσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αν μια κυρία για κάποιο λόγο πρέπει να μπει σε μια διαδικασία θεραπείων, να μην φοβάται, να μην απογοητεύεται και να μην στενοχωριέται, γιατί υπάρχει λύση. Πείτε μας γι' αυτό. Σίγουρα. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες οι ασθενείς θα πρέπει να... Ειδικά σε μια ογκολογική θεραπεία. Σε ογκολογικά περιστατικά πρέπει να εκτεθούν σε θεραπείες όπως χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες κτλ. Εκεί έχουμε τον τρόπο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να κάνουμε κατάψυξη οαρίων ή οθηκικού ιστού, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό που έχουμε πάρει πριν τις ακτινοβολίες στη χημειοθεραπεία, μεταγενέστερα, όταν πια τα πράγματα είναι εντάξει και η ασθενής έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να υποστηρίξει μια εγκυμοσύνη. Υπάρχουν επίσης και κοινωνικοί λόγοι. Πολλές γυναίκες, επειδή αργούν, επειδή δεν έχουν βρει τον γαλάζιο πρίγκιπα, τον κατάλληλο σύντροφο, πράγμα δύσκολο στις εποχές μας, να θελήσουν να προβούν σε κατάψυξη οαρίων, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους οάρια αργότερα στη ζωή τους, όταν πια θα είναι έτοιμες ή θα έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο. Υπάρχει χρόνος που μας επιβάλλει να περιμένουμε ή πρέπει να λήξει σε κάποιο χρονικό διάστημα? Για την ώρα είναι 5-5 χρόνια με τη μέθοδο της αλοποίησης. Είναι μια μέθοδος που στα αγγλικά λέγεται vitrification, με την οποία μπορούμε να καταψύξουμε και οάρια και έμβρια, γονιμοποιημένα δηλαδή οάρια. Καλύτερα βέβαια θα ήταν να καταψύξουμε έμβρια, γιατί τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερα. Είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τα φρέσκα έμβρια, τα ποσοστά επιτυχίας. Όσον αφορά την κατάψυξη μόνο οαρίων, πέφτουν λίγο τα ποσοστά όσον αφορά την επιτυχημένη εγκυμοσύνη αργότερα. Γι' αυτό δεν το συνιστώ σε όλες τις γυναίκες ή για κοινωνικούς καθαρά λόγους, παρά μόνο σε αυτές που είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Δηλαδή η καριέρα ή άλλα θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε να το ξανασκεφτούμε. Πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούν. Βασικά οι γυναίκες δυστυχώς έχουν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε expiry date όσον αφορά τη γονιμότητά τους, πράγμα που οι άντρες το έχουμε αρκετά αργότερα, έτσι ώστε θα πρέπει να... Είναι από τα τυχερά του φίλου σας αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, ο νόμος, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει βάλει ένα deadline, δηλαδή ένα όριο στην ηλικία των 50, όσον αφορά τις γυναίκες, λίγο ρατσιστικό βέβαια, γιατί για τους άντρες δεν έχει βάλει κάτι ανάλογο, όσον αφορά τη χρήση των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Είτε κανονικούς κύκλους εξωματικής, δηλαδή με δικά τους οάρια, είτε μέσω δωρεάς οαρίων, θα πρέπει να έχουν προβεί σε αυτές τις διαδικασίες μέχρι και την ηλικία γυναίκες των 50 ετών. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη μιας εγκυμοσύνης μετά τα 40. Δυσκολευόμαστε πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, μεγαλώνοντας οι γυναίκες, σίγουρα αυτό που βλέπουν μπροστά τους είναι μια μείωση των πιθανότητων να μείνουν έγκυες. Αυτό συμβαίνει σίγουρα πολύ πιο ταχύτερα μετά τα 41-42. Ανάλογα βέβαια το γονιδίωμα, την κληρονομικότητα του DNA που έχει κάποια γυναίκα. Για κλιμακτήριο εννοούμε. Όχι για κλιμακτήριο, όσον αφορά την ποιότητα των οαρίων. Υπάρχουν άλλες γυναίκες. Υπάρχουν εξετάσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, για να το τσεκάρουμε αυτό. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πάρα πολύ δηλαδή, καλή ερώτηση. Δηλαδή, σαν γυναίκα μου κάνει αίσθηση αυτό. Εκτός από την FSH που είχαμε παλιά και μας μιλούσε όταν γινόταν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα του κύκλου για τον αριθμό των οαρίων που θα μπορούσαμε να πάρουμε θεωρητικά σε ένα κύκλο εξωματικής γονιμοποίησης, υπάρχει η AMI, αντιμιλερανική ορμόνη, η οποία είναι μια ορμόνη την οποία την έχουμε στα χέρια μας την τελευταία πενταετία και έχουμε τη δυνατότητα, ευτυχώς, με τη χρήση αυτής της ορμόνης, άσχετα σε ποια φάση του κύκλου θα γίνει αιμοληψία. Είναι μια απλή αιμοληψία και σε μερικές μέρες ξέρουμε πόσο γόνιμη είναι αυτή η γυναίκα τη στιγμή που μιλάμε. Έχει εύρος χρόνου αυτή η εξέταση. Πιστεύω ότι πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο περίπου για να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Αλλά μια γυναίκα που κάνει αυτή την εξέταση στα 32-33 της και διότι είναι αρκετά χαμηλή, σίγουρα θα πρέπει να βιαστεί. Θα πρέπει να θορυβηθεί. Εννοείται. Θα πρέπει να θορυβηθεί και να προσπαθήσει να κοιτάξει να δει τι θα κάνει στη ζωή της. Με γνώμονα ότι η γονιμότητά της ίσως να μειωθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μειώνεται στο μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά, στο μέσο όρο βλέπουμε ότι μετά τα 40 αρχίζει η πτώση, η πολύ έντονη. Μετά τα 35 αρχίζει η πτώση βασικά. Μετά τα 40 χρόνια μιας γυναίκας αρχίζει να είναι πολύ πιο έντονη. Και μιλάμε για ελεύθερη πτώση της γονιμότητας από τα 43 και μετά. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη μετά τα 43. Παρ' όλα αυτά, με φυσικούς κύκλους, δηλαδή χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων και χρησιμοποιώντας το ένα και μοναδικό άριο που υπάρχει στη μέση του κύκλου και αφήνοντας έτσι και τη φυσική επιλογή να δράσει, έχουμε εγκυμοσύνες προσωπικά. Εγώ είχα 2-3 φορές το τελευταίο χρόνο σε ηλικίες γύρω 45-46 με φυσικό κύκλο, με δικά τους οάρια. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε έτσι από την εμπειρία που έχετε πάνω σε αυτό. Λήψη ή συνέχιση προσπαθειών με εξωσωματική? Εξωσωματική είναι και έτσι κι αλλιώς. Εξαρτάται ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα παιδί σίγουρα δεν είναι μια οικογένεια. Και ένα παιδί δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε το γενετικό υλικό το δικό μας ή των προγόνων μας. Ένα παιδί είναι χαρά έτσι κι αλλιώς στην οικογένεια και σημασία έχει πώς θα το μεγαλώσουμε και τι. Έχω ξαναπεί ότι η μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί και το γεννάει. Η μητέρα είναι και αυτή που περνάει όλα αυτά μέχρι το παιδί να φτάσει σε μια ηλικία που να μπορεί να σταθεί μόνο του στα πόδια του. Συμφωνείτε, γιατρέ μου, σε αυτό? Συμφωνώ και θα σας πω κάτι τελειώνοντας. Πολύ σημαντικό ότι από την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια με την ενασχόλησή μου και με τη δωρεά οαρίων, αυτό που μπορώ να πω, δεν έχω δει ούτε ένα ζευγάρι που να γυρίσει μετά τη γέννηση ενός ή δύο παιδιών και να παραπονεθεί ότι δεν πήρε τη σωστή απόφαση. Δεν μου έχει τύχει ούτε μία φορά στη ζωή μου. Και θα καταλήξω με ένα παράδειγμα που το λέω τελευταία, γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση στην καριέρα μου. Πριν από μερικά χρόνια είχα μία κυρία που ήταν γύρω στους 43, ήρθε να με βρει στο γιατρείο, μέσω κάποιων κοινών γνωστών, είχε ταλαιπωρηθεί, είχε κάνει εξωματικές πάνω από 8, δεν είχε καταφέρει η εγκυμοσύνη, υπήρχε ένα πρόβλημα στο σπέρμα, όχι τόσο σοβαρό, που να μην μπορεί να λυθεί. Η ίδια είχε καλές εξετάσεις και καλή αντιμιλερανική ορμόνη και καλή FSH και θεωρητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν φυσικό κύκλο, οι δύο. Η ίδια όμως ήταν τόσο απογοητευμένη που δεν μπορούσα να τη μεταπίσω και ήρθε σε μένα μόνο και μόνο για να κάνουμε δωρεά οαρίων. Έγινε η προσπάθεια και την μέρα που θα κάναμε την οληψία στην δότρια, έπρεπε να έρθει ο σύζυγος για να μας δώσει σπέρμα. Ήρθα μπροστά σε μια κατάσταση στην οποία δεν την περίμενα, να πω την αλήθεια, γιατί ο σύζυγος τελευταία στιγμή ζήτησε να χρησιμοποιήσουμε δότη σπέρματος, γιατί ήθελε να είναι πιο κοντά στην απόφαση της γυναίκας του, δηλαδή στην έλλειψη του γενετικού υλικού της γυναίκας του. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε πριν, ναι, ότι παίζει ρόλο και το ζευγάρι. Ακούστε να δείτε τι έγινε τώρα όμως. Η συνέχεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πράγματι δεν μπόρεσα ούτε και τον ίδιο να τον μεταπίσω. Έγινε η εξωσωματική με σπέρμα δότη και με οάρια δότριας, δηλαδή δωρεά εμβρίο. Κάτι άλλο. Γεννήθηκαν δίδυμα κοριτσάκια και στη συνέχεια 6 μήνες μετά τον τοκετό επιστρέφει η ίδια κυρία έχοντας μείνει έγκυος μόνη της με τον σύζυγό της. Φοβερό. Όταν αργότερα... Απαλλάχθηκε από το στρες. Ναι. Όταν αργότερα τη ρώτησα πώς αισθάνεται, έκανε αγοράκι στη συνέχεια. Όταν την ρώτησα πώς αισθάνεται κάποια στιγμή από ενδιαφέρον επιστημονικό αλλά και κοινωνικό, για να δω πώς αισθάνεται σε σχέση με τα κοριτσάκια και σε σχέση με το αγόρι, που ήταν 100% δικό της και του συζύγου της, η απάντηση ήταν... Έμεινε έκπληκτος. Δηλαδή το περίμενα με τίποτα. Καμία διαφορά. Και με μια πολύ φυσικότητα. Μεγάλη φυσικότητα μου λέει: «Ξέρεις, ντρέπομαι για αυτό λίγο που θα σου πω». Εκείνη τη στιγμή εγώ πάγωσα και συνέχεια ήταν εξής. Αγαπάω λίγο περισσότερο τα δίδυμα κοριτσάκια, γιατί ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ να τα φέρω στον κόσμο. Θα προσπαθήσει πάρα πολύ. Σε σχέση με το αγοράκι που ήρθε εύκολα. Άρα, και λοιπόν, μόνο του μετά. Αυτό τα λέει όλα, πιστεύω. Αυτό είναι ένα φοβερό μήνυμα και είπαμε, μαμά είσαι πάντα όταν έχεις ένα παιδί. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αφού σας ευχαριστήσω και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά. Ευχαριστώ. Επιστρέψαμε κοντά σας και κοντά μας έχουμε τον κύριο Μελά, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής και επειδή τραυματιζόμαστε, πέφτουμε, σήμερα θα μας πείτε πώς θα αποκατασταθούμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Μελά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πότε στραμπουλάμε το πόδι μας, πότε χτυπάμε, πότε... Δεν νομίζω ότι είμαστε και κάθε μέρα καλά. Κάτι συμβαίνει. Το έχω και προσωπική εμπειρία αυτό. Σήμερα λοιπόν θα μας πείτε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όταν συμβεί ένα ατύχημα, όταν τραυματιστούμε, πότε χτυπάμε εδώ, πότε στραμπουλάμε το πόδι, πότε το χέρι, πότε μας πονάει όμως. Τι πρέπει να κάνουμε γενικά, ας ξεκινήσουμε με όλα αυτά, σαν αρχή και θα εστιάσουμε σε κάθε σημείο ξεχωριστά. Λοιπόν, καταρχήν ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Να στραμπουλήξουμε το πόδι μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Να γυρίσουμε το πόδι με το τακούνι. Ναι, ναι. Ειδικά εσείς οι γυναίκες δεν προσέχετε καμιά φορά και είναι συνήθως το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν επίπεδα κάκωσης. Ας πούμε, οποιοδήποτε που στραμπουλάει το πόδι του, μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με αυτό, μπορεί να κάνει ένα διάστρεμα πρώτου, δεύτερου, τρίτου βαθμού. Όπως και να έχει, εκείνη τη στιγμή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτή την κάκωση, μέχρι να πάει στο νοσοκομείο για τον έλεγχο που θα του κάνει ο θεράπων ιατρός, θα πρέπει να εφαρμοστεί περίδεση, να γίνει παγωθεραπεία και ανάρωπη θέση. Τι εννοούμε λοιπόν ανάρωπη θέση, να μας εξηγείτε, γιατί καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Τι ανάρωπη θέση? Όλοι θα θυμόμαστε από το σχολείο τα συγκοινωνούντα δοχεία που μάθαμε στη φυσική. Οι περισσότεροι, ναι. Κάπως έτσι δουλεύει και το σώμα μας. Ανάρωπη θέση τι είναι? Παίρνουμε το πόδι μας, που το έχουμε ψηλά, παίρνουμε μια νοητή ευθεία από την κάκωση, από το πόδι δηλαδή που έχει την κάκωση, να είναι πιο πάνω από την καρδιά. Τι εννοώ με αυτό? Πολλοί που λένε έχω το πόδι ψηλά για να ξεπριστεί, κάθονται και βάζουν το πόδι σε μια καρέκλα. Αυτό είναι λάθος. Όπα, εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι το κάνουν. Ναι, πέστε μας γιατί είναι λάθος. Γιατί πολύ απλά η νοητή ευθεία είναι κάτω από την καρδιά. Η καρδιά τι είναι? Είναι μια αντλία. Άρα αυτή η αντιλία για να δουλέψει σωστά εφαρμόζει τον νόμο των συγκοινωνούντων δοχείων. Πολύ απλό. Άρα πρέπει ο ασθενής να είναι ξαπλωμένος και το πόδι να είναι σε 2-3 μαξιλάρια. Σαφώς κάποιοι ανακουφίζονταν, το έχουν σε καρέκλα. Λογικό, αφού για ψυχολογικούς λόγους καμιά φορά καθόμαστε και δεν θέλουμε να ξαπλώσουμε όμως, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει και αυτό. Τους ανακουφίζει που το έχουν στην καρέκλα γιατί όντως υπάρχει μια μικρή ανακούφιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ψυχολογία, είναι αρκετοί άνθρωποι που δεν δέχονται το γεγονός ότι έχουν τραυματιστεί και πρέπει να ξαπλώσουν. Ναι. Αλλά θα μιλήσω τώρα από την πλευρά μου ως φυσικοθεραπευτής. Βέβαια. Ο φυσικοθεραπευτής κάνει θεραπεία με φυσικό τρόπο, το λέει και η λέξη. Άρα, όπως με έναν φυσικό τρόπο γίνεται η ζημιά, το στραμπούλιγμα, έτσι και με έναν φυσικό τρόπο γίνεται αποκατάσταση. Άρα, όταν ο ασθενής δεν ξεκουράζεται, δεν ακολουθεί τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή και του θεράποντα ιατρού του, πολύ απλά δεν θα δει αποτέλεσμα. Ποιος είναι ο τρόπος ο φυσικός αυτός που εσείς κάνετε τη θεραπεία εκεί? Ας πάρουμε για παράδειγμα την ποδοκρημική, αφού ξεκινήσαμε με αυτό. Ένα διάστρεμα. Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να έχει μια συνεργασία με τον ορθοπαιδικό. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. και ορθοπαιδικός με τον φυσικοθεραπευτή. Η δουλειά του ορθοπαιδικού είναι να κάνει τη διάγνωση και ο φυσικοθεραπευτής η δουλειά του να βγάλει το πρόγραμμα. Η φυσικοθεραπεία, να τονίσω, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση στον κόσμο, δεν είναι μασάζ ή μάλαξη. Η φυσικοθεραπεία είναι ασκήσεις. Βέβαια. Κινησιοθεραπεία. Απλά η μάλαξη σε κάποιο αυγενικό μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση. Όχι όμως τη θεραπεία. Και εδώ πρέπει να πούμε, αν δεν κάνω λάθος, όχι στην οξεία φάση του πόνου. Ακόμα και η μάλαξη πρέπει να είναι λίγο πιο μετά, γιατί την ώρα που γίνεται η σύσπαση, όταν το πολύ ακουμπάς, είναι λάθος. Από ό,τι γνωρίζω εγώ. Τώρα, εσείς θα μας πείτε, είστε πιο ειδικός γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν και διάφορα είδη μάλαξη, έτσι. Καμιά φορά είναι πόσο μεγάλο είναι κάποιο αιμάτωμα, έτσι. Σας είπα, την πρώτη φορά, τα πρώτα 24 ώρα που είναι η οξεία φάση, είναι περίδεση και πάγος. Ανάρωπη θέση και πάγος. Όχι ψυκτικά, παγάκια σε μια βρεγμένη, καλά στημένη πετσέτα. Μάλιστα. Το ξαναλέμε. Παγάκια σε μια καλά στημένη, βρεγμένη πετσέτα. Ναι, ναι, ναι. Μην ψάχνουνε διάφορα εκείνη την ώρα, γιατί επικρατεί πανικός. Δεν χρειάζονται να παίρνει ο καθένας σπίτι του μπλε, τζέλ, αυτά. Τα πιο απλά είναι και τα πιο έξυπνα. Πολύ ωραία. Απλά προχωράμε, πράγματα. Τι άλλο κάνετε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όταν φύγουμε από το οξυστάδιο και έρθει ο ασθενής στο φυσικοθεραπευτήριο, ο φυσικοθεραπευτής έχει κάποια εργαλεία. Αυτά λέγονται λέιζερ, υπέρηχος, ηλεκτροθεραπεία, βραχιά κύματα και ούτω καθεξής. Ακούω πολλούς που λένε «έκανα υπέρηχο, δεν είδα διαφορά», που έχουν πάει σε άλλους φυσικοθεραπευτές ή «έκανα αυτό, δεν είδα διαφορά». Καταρχήν, θα το ξαναπώ. Εάν ο ασθενής δεν ακούει, γιατί με φυσικό τρόπο χαλάει και με φυσικό τρόπο φτιάχνει, δεν θα δει αποτέλεσμα. Ο υπέρηχος και η ηλεκτροθεραπεία έχουν κάποιες ρυθμίσεις. Αυτονόητο. Και κάποιος τις χειρίζεται. Α, μπράβο. Άλλη ρύθμιση θα κάνουμε στις πρώτες μέρες, να το πω έτσι απλά. Άλλη ρύθμιση στις τελευταίες. Από εκεί και έπειτα είναι στο χέρι του φυσικοθεραπευτή να φτιάξει ένα πρόγραμμα τις πρώτες εκείνες μέρες. Κατάλληλο και απόλυτα εξατομικευμένο. Ακριβώς. Και μετά θα ακολουθήσει κινησιοθεραπεία. Πολύ ωραία. Για να μην χάσουμε το εύρος τροχιάς της άρθρωσης, να την ενδυναμώσουμε σωστά και ο ασθενής θα ακολουθήσει τις ασκήσεις που θα του δώσει ο φυσικοθεραπευτής. Πολύ ωραία. Προχωράμε λίγο πιο πάνω και έχουμε το γόνατο τώρα. Ναι. Να εστιάσουμε στα πόδια μας, γιατί αυτά είναι και τα πιο ταλαιπωρημένα. Πέστε μου τώρα, η καθιστική ζωή, τα τακούνια, η οδήγηση, όλα αυτά, ή απόλυτα έντονη γυμναστική, γυμναστική καμιά φορά, τι μας προκαλεί και εσείς πώς επισέρχεστε ώστε να το θεραπεύσουμε αυτό? Κοιτάξτε, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα υποδήματα του καθενός. Οι γυναίκες έχουν μια τάση να φοράνε τις λεγόμενες μπαλαρίνες, που δεν έχουν, στην ουσία δεν έχουν, μια σόλα απλή είναι. Είναι πολύ βολικές όμως. Είναι βολικές, αλλά σκεφτείτε ότι ο μηνίσκος στο γόνατο είναι σαν ένα σφουγγάρι που απορροφά κραδασμούς. Όταν εμείς με κάθε βήμα δίνουμε αυτόν τον κραδασμό όπως τον παίρνει το πέλμα, ταλαιπωρείται έντονα. Γι' αυτό προτιμούμε παπούτσια με αερόσολα. Αθλητικά, κυρίως με αερόσολα. Και η υπερβολική γυμναστική δεν πρέπει να γίνεται. Εσείς το γόνατο τώρα πώς το βοηθάτε? Πώς το βοηθάμε? Εξαρτάται με την κάκωση. Πάλι εδώ φαντάζομαι. Βέβαια. Αυτό που κοιτάμε στο γόνατο είναι η γωνία. Δηλαδή, πιο πολύ θα φθαρθεί ένα γόνατο αν ανεβαίνει κάποιος σκαλοπάτια που κάνουν κλίση άνω των 90 μοιρών, παρά κάποιος που περπατάει 2 ώρες την ημέρα. Είναι οι γωνίες. Από εκεί και έπειτα, ανάλογα με την πάθηση, ο φυσικοθεραπευτής δουλεύει με τα μηχανήματά του και βγάζει το ανάλογο ασκησιολόγιο. Αν έχει χαλάσει, για παράδειγμα, η γωνία Q της επιγονατίδας, να πούμε έτσι πιο βαθιά, θα βγάλει ασκησιολόγιο για να ενδυναμώσει την έσω μοίρα του τετρακεφάλου. Αυτά είναι ανατομικά σημεία και στοιχεία, τα οποία όταν ξέρεις, γιατί οι αρθρώσεις έχουν μια πολύ δύσκολη ανατομία. Τη φέρνετε εσείς στις γωνίες που πρέπει, διότι συνήθως αρθρώσεις οι γωνίες χαλάνε. Ακριβώς. Αυτό είναι στο χέρι του φυσικοθεραπευτή αυτό. Κάνετε αντίρροπες ασκήσεις στην κινησιοθεραπεία, δηλαδή προσπαθείτε από την αντίθετη πλευρά να βοηθήσετε το πόδι, γιατί υποφέρει και η άλλη πλευρά, έτσι δεν είναι? Εάν κάποιος έχει χτυπήσει το αριστερό του πόδι σε κάποιο σημείο, είναι φυσικό επακόλουθο, το σώμα τι κάνει? Γέρνει από την άλλη. Ναι, φτιάχνει έτσι το κέντρο βάρους του για να περπατήσει ο άνθρωπος. Άρα, αφού πονάω αριστερά, επιβαρύνω το δεξί. Πρέπει όμως ο ασθενής, όταν δει ότι πονάει αριστερά, να μην το αμελήσει. Γιατί όταν επιβαρύνεις κάτι περισσότερο, έχει και αυτό τις φθορές του. Μην αφήσει, ας πούμε, το αριστερό πόδι χωρίς τις θεραπείες του και μετά φτιάχνει το δεξί. Πολύ ωραία. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε στους τραυματισμούς και πώς εσείς το χειρίζεστε, να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και θεραπείας. Το βασικότερο, σε έναν οξύ τραυματισμό, χρησιμοποιούμε παγωθεραπεία εφόσον είναι μυοσκελετική κάκωση, το δένουμε και πάμε στο νοσοκομείο. Δεν ρωτάμε το γείτονα, δεν ρωτάμε το φίλο. Σημαντικό αυτό να το ξαναπούμε. Υπάρχουν οι επιστήμονες κατάλληλοι που έχουν σπουδάσει για να βοηθήσουν τέτοιες περιπτώσεις. Όχι τι έκανε ο διπλανός μου. Αυτό πιστεύω είναι η καλύτερη συμβουλή, γιατί είναι όλοι γιατροί, όλοι δικηγόροι, όλοι οικονομολόγοι. Και γι' αυτό ειδικά σε μια οικογένεια, όταν κάποιος έχει και ένα πρόβλημα, θα δώσει πρώτος τις συμβουλές, έτσι δεν είναι? Πάντα ο παλαιότερος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε είναι εσείς πότε επεμβαίνετε από ένα τραυματισμό, και να κλείσουμε με αυτό. Ένα διάστημα εύλογο. Αν μιλάμε για ένα διάστρεμα α, β βαθμού, άμεσα με το που βγει από το νοσοκομείο. Αν είναι γ βαθμού και χρειαστεί κάποιο χειρουργείο ή υπάρχει και κάποιο κάταγμα, εκεί ερχόμαστε σε άμεση συνεννόηση με τον χειρουργό. Πάρα πολύ ωραία. Τον πρώτο λόγο τον έχει ο γιατρός εκεί πέρα και μετά αναλαμβάνουμε εμείς την αποκατάσταση. Αλλά σε απόλυτη συνεργασία και απόλυτη αρμονία. Απόλυτη συνεργασία. Ο ένας κάνει διάγνωση και χειρουργείο, ο άλλος κάνει κινησιοθεραπεία, αποκατάσταση. Για να έχουμε το εύλογο αποτέλεσμα στο εύλογο χρονικό διάστημα και ο ασθενής να είναι υγιέστατος, χρειάζεται άριστη συνεργασία και των τριών, με τον ασθενή μέσα δηλαδή. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Τα ύποξι αποτελούν μια στοχευμένη μέθοδο γλυπτικής των προβληματικών σημείων στο σώμα μας. Στη Laser Touch η ύποξη εκπροσωπείται από τρία μηχανήματα. Το Hypoxi Dermology HDC, το Trainer L250 και το Vacunote. Σε πάνω από 40 χώρες η μέθοδος Hypoxi δίνει λύση σε άνδρες και γυναίκες στο επίμονα συσσωρευμένο λίπος διάφορων περιοχών του σώματός τους. Λειτουργεί με βάση τον φυσιολογικό μεταβολισμό του λίπους ώστε να επιτευχθεί απώλεια βάρους στοχευμένα στο σώμα. Περιοχές οι οποίες αντιστέκονται στην άσκηση και τη διατροφή, όπως η μυρή, η γλουτί και η κοιλιά, χαρακτηρίζονται για την κακή τους αιμάτωση και το μειωμένο μεταβολισμό. Αυτό ακριβώς αλλάζει η μέθοδος ύποξη και είναι αυτό που την καθιστά μοναδική. Από τη μία, ενισχύεται η κυκλοφορία του αίματος στις συγκεκριμένες περιοχές μέσω της εναλλασσόμενης θετικής και αρνητικής πίεσης και από την άλλη, η ήπια αερόβια άσκηση ενισχύει το μεταβολισμό. Το λίπος κινητοποιείται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και γίνεται η καύση του για παραγωγή ενέργειας. Η εξουσιοδοτημένη από τα ύποξη Laser Touch παρέχει επίβλεψη από εξειδικευμένο προσωπικό και καθοδήγηση από κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, καθώς η επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος προϋποθέτει εξατομίκευση στις ρυθμίσεις των μηχανημάτων και ειδικό πρόγραμμα διατροφής. Είτε πρόκειται για γυναικοειδή σωματότυπο τύπου αχλάδι, είτε για ανδροειδή μήλο, απαιτούνται μηνιαίως 12 συνεδρίες dermology. Η στολή των ύποξη αποτελεί ένα σύστημα από 400 μικροκυψελίδες τοποθετημένες σε όλη την έκτασή της, οι οποίες ασκούν περιοδικά ήπια αναρρόφηση, δηλαδή αρνητική πίεση, και απαλή συμπίεση, δηλαδή θετική πίεση, στον επιδερμικό ιστό. Αποτελεί ιδανική λύση για την εκγύμναση και την ενδυνάμωση της επιδερμίδας, καθώς ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει το μεταβολισμό και ενισχύει την αποβολή υγρών και τοξινών. Η συνεδρία με το Hypoxi Dermology διαρκεί 20 λεπτά, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί με τη σωστή τοποθέτηση το αεροστεγές κλείσιμο της στολής. Το Dermology μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως θεραπεία ενάντια σε ειδήματα μετά από οποιαδήποτε θεραπεία λιπόλυσης, αλλά κυρίως σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα ύποξη. Το Trainer L250 επιλέγεται για όσους έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, μειωμένη φυσική κατάσταση, είτε επιθυμούν μείωση πόντων στην περιοχή των γλουτών. με την κατάλληλη στολή ύποξη να εφαρμόζει αεροστεγός στον πρωτοποριακά σχεδιασμένο θάλαμό του, δημιουργούνται οι ανάλογες για τον κάθε ενδιαφερόμενο συνθήκες αρνητικής πίεσης. Πραγματοποιείται δηλαδή συνεχής αναλλαγή αρνητικής και κανονικής πίεσης με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος. Κρίνοντας εξατομικευμένα την ποιότητα του δέρματος, την κατάσταση των μειών και την ύπαρξη ευρυαγγειών κυρσών, καθορίζεται η ένταση και η διάρκεια της αρνητικής πίεσης στο θάλαμο. Ρυθμίζεται επίσης η αντίσταση του ποδηλάτου και καθορίζεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο καρδιακών παλμών, στο οποίο γίνεται και η μέγιστη καύση λίπους. Η αντίσταση του ποδηλάτου καθορίζει την ένταση της άσκησης και το ανώτατο όριο καρδιακών παλμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται. Είναι αξιοσημείωτο ότι η θερμοκρασία του δέρματος στην περιοχή των ποδιών πρέπει να αυξηθεί, ένδειξη ενεργοποίησης του μεταβολισμού στο λιπόδι ιστό. Αυτό μπορεί να καταγράφεται με το ειδικό θερμόμετρο ύποξη. Επίσης, με την τοποθέτηση των ποδιών ψηλά, καθώς κάνετε ποδήλατο, αξιοποιείται η δύναμη της βαρύτητας στο μέγιστο βαθμό, πετυχαίνοντας απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού, αλλά και αποφυγή κατακρατήσεων. Η θεραπεία διαρκεί 30 λεπτά και γίνεται ιδανικά 2 με 3 φορές την εβδομάδα για 1 με 2 μήνες κατά περίπτωση. Με το Trainer L250 ενεργοποιείται στοχευμένα σε μυρούς, γλουτούς, αλλά και στην περιοχή της κάτω κοιλιάς η καύση του λίπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση πόντων και τη βελτίωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού. Το Vacuum Knot στοχεύει στην κοιλιά γύρω από τη μέση. Επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος στολής και αξιοποιώντας τις μικροκυψελίδες στην περιοχή της κοιλιάς, στοχεύουμε στην καύση του λίπους τοπικά. Αυτές ασκούν διαδοχικά θετική και αρνητική πίεση, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται ήπια αερόβια άσκηση σε έναν κλασικό διάδρομο. Η επιλογή του προγράμματος αλλά και του χρόνου πίεσης και αναρρόφησης καθορίζεται από την ποιότητα του δέρματος, το φύλο και την ηλικία. Ο ιδανικός χρόνος άσκησης είναι 30 λεπτά και δεν πρέπει να ξεπερνάτε το ανώτατο όριο παλμών που αντιστοιχεί στο μέγιστο ρυθμό καύσης λίπους. Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα με την μέθοδο ύποξη, είναι απαραίτητη η σωστή διατροφή. Προτείνεται λοιπόν 1,5 έως 2 ώρες πριν την άσκηση και πάντα σε σχέση με την ώρα που γίνεται η θεραπεία να καταναλώνετε γεύματα με υδατάνθρακα, ενώ μετά τη θεραπεία πρωτεϊνικά. Συστήνεται επίσης η μεγάλη πρόσληψη υγρών. Στις περιπτώσεις που επιθυμούμε απώλεια λίπους από την περιοχή των μυρών γλουτών, επιλέγουμε τη στολή Dermology με το ποδήλατο Trainer L250, ενώ στις περιπτώσεις με στόχο την απώλεια λίπους γύρω από τη μέση στην κοιλιά, επιλέγουμε τη στολή Dermology με τον διάδρομο Vacuum Knot. Τα μηχανήματα ύποξη μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες θεραπείες λιπόλυσης και κυταρίτιδας, επιλέγοντας πάντα τα ασφαλή χρονικά μεσοδιαστήματα, δίνοντάς μας πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Στη Laser Touch παρέχεται καθοδήγηση από κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο χωρίς χρέωση και λειτουργεί υποστηρικτικά στις θεραπείες σώματος που ακολουθείτε. Η ενημέρωση γίνεται από εξειδικευμένους ιατρούς και τόσο οι θεραπείες μεμονωμένες ή συνδυαστικές, όσο και οι προσφορές προτείνονται μετά από λεπτομερή μελέτη κάθε ενδιαφερομένου εξατομικευμένα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι θεραπείες ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Ενημερωθείτε από τη γραμματεία της Laser Touch και από το site της www.lasertouch.gr για τις ειδικές τιμές που θα ισχύσουν σε συνδυαστικά πρωτόκολλα θεραπείων τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, στην Άνω Γλυφάδα, στο Καφέ Ρολόι και κοντά μας έχουμε την Έλλη Παπαγγελή, πρέσβυρα του πασίγνωστου Collagen Proactive. Τι κάνετε? Καλησπέρα Έλλη. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι θα ήθελες να μάθεις για το Collagen Proactive? Τι θα ήθελα να μάθω? Τι είναι αυτό το Collagen Proactive? Το κολαγόνο αρχικά είναι η ανώτερη πρωτεΐνη του οργανισμού μας και βρίσκεται παντού μέσα μας, εξωτερικά από το δέρμα μας μέχρι το βάθος των οστών μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι απαραίτητο για τον οργανισμό. Τι γίνεται όμως χρόνο με το χρόνο, μετά τα 22-23, αυτή η ουσία αρχίζει και φθήνει. Δηλαδή μόνο ένα παιδί παράγει το κολαγόνο που χρειάζεται. Λοιπόν, συνεπώς όλοι οι άνθρωποι μετά από αυτή την ηλικία, τα 22-23, χρειάζεται να καταναλώνουν, να παίρνουν κολαγόνο με κάποιον άλλον τρόπο. Ο τρόπος που προτείνεται από όλη την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, από τους φαρμακοποιούς, από όλους, είναι το υγρό πόσιμο κολαγόνο, το Collagen Proactive συγκεκριμένα. Υπάρχουν απομιμήσεις, έτσι. Υπάρχουν απομιμήσεις, υπάρχουν προϊόντα με κολαγόνο και άλλες προσμίξεις, με γυαλουρονικό οξύ, με ό,τι θέλετε μέσα, με πάρα πολλά πράγματα, αλλά όμως κάτι τέτοιο αλλοιώνει τη σύνθεση του κολαγόνου. Που η ουσία μας είναι το κολαγόνο, δεν το γυαλουρονικό οξύ. Πού μπορεί να μας βοηθήσει? Λοιπόν, το κολαγόνο μας βοηθάει εσωτερικά και εξωτερικά. Και αυτό γιατί, όπως είπα και πριν, βρίσκεται παντού μέσα στον οργανισμό μας. Λοιπόν, εμένα αρχικά, για να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, με βοήθησε πρώτον, ξεκίνησα να το καταναλώνω μετά από συστάσεις από κάποια φίλη μου από το χώρο της δουλειάς. Να πω ότι εγώ κατανάλωνα ένα άλλο κολαγόνο με προσμίξεις γυαλουρονικού οξέως και μάλιστα ήταν προερχόμενο από ψάρι. Δεν είδα όμως την παραμικρή διαφορά επάνω μου και ενώ είχα ήδη πρόβλημα με τα γόνατά μου λόγω της γυμναστικής, με τη μέση μου λόγω της ορθοστασίας, με την ταλαιπωρία των μαλλιών μου λόγω της δουλειάς, του προσώπου μου, όλα αυτά, όλοι μου προτείνανε πιο κολαγόνο. Βλέποντας όμως ότι δεν είδα διαφορά με το άλλο, δεν θέλω να πω ποιο είναι, λοιπόν, μου πρότειναν το Collagen Proactive, οπότε έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία στο κολαγόνο γενικώς, με το Collagen Proactive και σε 20 μέρες, έτσι πριν μου τελειώσει το πρώτο μπουκάλι, είδα διαφορά, είδα τα μαλλιά μου να είναι πιο δυνατά, να μην σπάνε στις άκρες, να είναι πιο δυνατά στις ρίζες και ήταν τόσο ταλαιπωρημένα που αμέσως το κατάλαβα. Επίσης, εσωτερικά είδα αμέσως τη διαφορά. Στη μέση μου σταμάτησαν οι πόνοι, στα οστά μου, δεν μπορούσα να κάνω διάδρομο στο γυμναστήριο, να τρέξω, γιατί είχα ενοχλήσεις, αφού πίστευα ότι έχω χονδροπάθεια, κάτι τέτοιο. Όμως διορθώθηκε και το πρόβλημα αυτό, ένιωσα αμέσως περισσότερη ενέργεια, τα νύχια μου, το δέρμα μου πιο λαμπερό, δηλαδή από εκεί που χρειαζόμουν το μήνα 200 € για άλλη κρέμα για τα μαλλιά, άλλη μάσκα για το πρόσωπο, άλλη κρέμα για το πρόσωπο, άλλη κρέμα για το 90% του σώματος, άλλο... Υπάρχουν 1002 προϊόντα. Χρειάστηκα μόνο το Collagen Proactive. Πού το βρίσκουμε το Collagen Proactive? Το Collagen Proactive το βρίσκουμε αποκλειστικά στα φαρμακεία. Αμάς, στα φαρμακεία. Βεβαίως. Και αυτό γιατί? Γιατί εμείς θέλουμε να πάει ο κόσμος στο φαρμακοποιό του και να το προτείνει και ο φαρμακοποιός. Είναι και για άνδρες και για γυναίκες. Είναι το ίδιο προϊόν για άντρες και για γυναίκες. Δεν υπάρχει. Το ίδιο μπουκάλι, δηλαδή. Είναι το ίδιο μπουκάλι στις δύο γεύσεις που, όπως γνωρίζουμε, λεμόνι και φράουλα. Τι γίνεται όμως? Βλέπουμε στην αγορά άλλα κολαγόνα, άλλα προϊόντα να κυκλοφορούν. Άλλο για άντρες, άλλο για γυναίκες. Αυτό είναι μία πλάνη. Δεν γίνεται, γιατί και ο άντρας και η γυναίκα έχουν την ίδια σύσταση. Η ίδια σύσταση δεν έχω εγώ με σένα. Βεβαίως. Ίδιοι στη δέρματος, ίδια όργανα, τα πάντα. Οπότε γιατί να χρειάζομαι άλλο κολαγόνο εγώ και άλλο εσύ? Το χρησιμοποιείς και στη διατροφή σου? Βεβαίως. Αυτό είναι έτσι ένα μυστικό δικό μου. Λίγο αυτό το μυστικό. Λοιπόν, εγώ τι κάνω, επειδή προσέχω αναγκαστικά, αντί να βάλω στη σαλάτα μου, ας πούμε, ένα dressing με μαγιονέζα και ό,τι θέλεις μέσα, βάζω λίγο κολαγόνο από πάνω, και αμέσως αποκτά έτσι τη γεύση που όλοι θέλουμε για μια σαλάτα. Θα έχεις δημιουργήσει και δικές σου συνταγές, φαντάζομαι. Βεβαίως, και το βάζω και στο γιαούρτι μου, έτσι, αντί για μέλι που τρώμε το πρωί, και είναι μια χαρά. Το έχεις συστήσει και στην οικογένειά σου, φαντάζομαι? Βεβαίως, και ειδικά η μητέρα μου που είχε πρόβλημα με τη μέση της και αυτή με τα οστά της, με το γόνατο. Ναι. Το δοκίμασε και αυτή στο πρώτο μπουκάλι είδε την διαφορά. Γιατί σε πόσιμη μορφή και όχι σε χάπια? Γιατί η πόσιμη μορφή απορροφάται πιο εύκολα και δεν ταλαιπωρεί και το στομάχι μας. Γιατί ένα χάπι για να διασπαστεί και να απορροφηθεί στη συνέχεια έχει κάποια παραπάνω διαδικασία. Και είναι και το άλλο, ότι θα θέλαμε για να ισοφαρίσουμε την ποσότητα, τη μία δόση του υγρού κολαγόνου με τα χάπια, θα θέλαμε πόσα χάπια την ημέρα. Και δεν μπορούμε να είμαστε με το ρολόι πότε θα πάρω το χάπι μου του κολαγόνου. Οπότε ενδείκνυται αυτή η μορφή και απορροφάται και πιο εύκολα. Ελή, οι φίλοι και οι φίλες που καπνίζουν, τι γίνεται με αυτό? Ίσα-ίσα οι φίλοι και οι φίλες που καπνίζουν πρέπει να πίνουν κολαγόνο ακόμα περισσότερο. Δεν καταστρέφεται με το τσιγάρο. Δεν καταστρέφεται και ίσα-ίσα, επειδή οι ίδιοι καταστρέφουν τον εαυτό τους με το κάπνισμα και τους ιστούς και το δέρμα τους και τα όργανά τους και όλα, πρέπει να πίνουν παραπάνω κολαγόνο από αυτούς που δεν καπνίζουμε. Η δόση είναι? Η δόση είναι ένα καπάκι, ναι. Είναι αυτό εδώ το καπάκι, το οποίο προτείνεται για μένα ή για κάποιον που έχει λίγα κιλά παραπάνω από μένα. Τώρα ένας άντρας που είναι, ανακοινούμε λίγο πριν τη χρήση, ένας άντρας όπως έλεγα που είναι 2 μέτρα και παραπάνω κιλά, μπορεί να θέλει 2 καπάκια, 2 δόσεις. Λοιπόν, το βάζουμε έτσι εδώ, βλέπετε πόσο παχύρευστο είναι, έτσι, που σημαίνει ότι είναι πολύ περιεκτικό το προϊόν. Στην υγεία σας. Στην υγεία μας. Πολύ εύκολο στην κατανάλωση. Και αυτό είναι μία δόση για όλη την ημέρα. Είναι μία δόση. Δεν χρειάζεται να ξαναπάρουμε. Κατά προτίμηση το βράδυ, πριν κοιμηθούμε. Εγώ το έχω στο κομοδίνο μου για να μην το ξεχνάω. Φίλος, σύμμαχος. Ναι, και με λίγο άδειο στομάχι. Δηλαδή μην έχουμε σκάσει από το φαγητό και το πιούμε μετά, για λόγους για να απορροφηθεί πιο γρήγορα. Κάποιοι που βρίσκονται όμως σε φαρμακευτική αγωγή. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις, μπορούν να το καταναλώνουν κανονικότατα. Οι μόνοι που θα το αποφύγουν αναγκαστικά είναι αυτοί που έχουν νεφρική ανεπάρκεια και κύρωση του ύπατος. Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πιούν. Είναι χημικό ή φυσικό προϊόν? Είναι φυσικό προϊόν, είναι από χείρο, που είναι το ζώο που είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε από ψάρι, ούτε από φυτά, ούτε... δεν ξέρω κι εγώ από τι άλλο, είναι από χείρο, είναι η πρωτεΐνη, η ανώτερη πρωτεΐνη του οργανισμού μας και δεν υπάρχει φυσικό προϊόν από το Collagen Proactive. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια οικονομική κρίση. Τι γίνεται? Είναι ακριβό? Μπορεί ο καθένας μας να το έχει? Λοιπόν, δεν το θεωρώ ακριβό σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Ναι. Δίνουμε τόσα χρήματα για τσάντες, για παπούτσια, για κοσμήματα, για κομμωτήρια, για περιτά έξοδα και δεν θα δώσουμε ένα ποσό το μήνα, το οποίο είναι 1,1 ευρώ την ημέρα περίπου, 1,2 ευρώ την ημέρα, για να προσέξουμε τον εαυτό μας. Δίνουμε χρήματα για τσιγάρα, για ποτά, για ξενύχτια και δεν θα δώσουμε χρήματα για να προσέξουμε τον εαυτό μας και να του κάνουμε καλό. Και είναι και αυτό που είπα πριν, ότι γλιτώνουμε τόσα άλλα. Ναι. Γιατί θέλουμε άλλα συμπληρώματα για ενέργεια, άλλο για τα μαλλιά, άλλο για... Εγώ έχω γλιτώσει χρήματα από την στιγμή που ξεκίνησα να το αγοράζω. Τα πρώτα αποτελέσματα περίπου πότε φαίνονται? Σε λιγότερο από 20 μέρες. Τόσο λίγο? Βεβαίως. Είναι τέλειο. Να σε ρωτήσω. Άκουσα και κάτι για τα ζωάκια. Δεν μπορούν να το... Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το ανακάλυψα εντελώς τυχαία για να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, έχω ένα σκυλάκι και κάθε φορά που πήγαινα να πιω Collagen Proactive, ερχότανε, τι γίνεται εδώ, ξέρω εγώ, του έδινα λίγο και το έπινε κάθε μέρα και αυτό, μια πολύ μικρότερη δόση βεβαίως. Και είδα αμέσως ότι άρχισε να έχει περισσότερη ενέργεια, να μην χάνει το τρίχωμά του, να είναι πιο δυνατό, πιο λαμπερό. Και κατάλαβα ότι και για τα ζωάκια χρειάζεται. Έλλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσες. Εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ και πιστεύω να τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε.